Τι ωραία που τα βάζει η Αγία μας Εκκλησία να ξαναεπαναλαμβάνει μέσα στη χρονιά κομμάτια από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης. Εκεί που δικάζεται, που καταδικάζεται και σταυρώνεται ο Χριστός μας. Και διάβαζα αυτές τις μέρες για να πάω να κάνω μία ομιλία την Κυριακή το βράδυ στο Κιλκής, όπου τους αγαπώ ιδιαίτερα και τον Δεσπότη και τους ιερείς. Διάβαζα λοιπόν τα δύο κομμάτια των εορτών. Το ένα τη μεταμόρφωση και το άλλο τον Σταυρό του Χριστού. Αυτό που γιορτάζουμε σήμερα, ο Σταυρός λοιπόν, τι δείχνει ο Σταυρός? Την άπειρη αγάπη του Θεού μας. Και τι δείχνει η μεταμόρφωση? Ένα κομματάκι μικρούτσικο από το μεγαλείο της δόξης του Θεού μας. Ο Χριστός μας ήρθε εδώ κάτω στη γη ως ο ταπεινότερος των ανθρώπων, μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος. Έγινε ίδιος με εμάς και προσέλαβε το ίδιο σώμα που είχαμε και εμείς, με μια μικρή ουσιαστική διαφορά. Δεν έλαβε το προπατορικό αμάρτημα, γιατί γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Και ήρθε λοιπόν ο Χριστός μας κάτω στη γη, γιατί? Γιατί λέει, δεν μπορούσε άλλο ο Θεός Πατέρας να ζει μόνος Του. Δηλαδή, να είναι κλειστός ο Παράδεισος και να μην μπορεί να έχει κοντά Του τον άνθρωπο, τους ανθρώπους όλους. Και ο Παράδεισος είχε κλείσει πότε? Όταν αμάρτησε ο άνθρωπος. Και τότε έγινε το δίκαιο που είχε πει ο ίδιος ο Θεός. Εάν γευτείτε εξ αυτού του καρπού, φεύγετε από τον Παράδεισο. Και πονούσε ο Θεός και ένιωθε μόνος ο Θεός. Πω πω, τι μεγαλείο να σε νιώθει δικό του ο Θεός και να σε θέλει κοντά του. Και τι κάνει ο Θεός Πατέρας για να ανοίξει τον Παράδεισο? Βγάζει ένα διάταγμα, στέλνει αγγέλους, στέλνει αγίους και προφήτες. Άνετα θα μπορούσε να το κάνει, να πάρει τους αγγέλους και να πάει να πει, ανοίξτε την πόρτα, ξανά θέλω τους ανθρώπους εδώ μέσα. Όχι, δεν το κάνει έτσι. Στέλνει τον γιο του, εξαπέστειλε τον αιών αυτού, τον μονογενή, τον έναν γιο του που είχε. Γιατί? Να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί. Να σταυρωθεί για να δείξει τι? Το μεγαλείο της αγάπης του. Και διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, άκουγα αυτά που φώναζαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και ο λαός. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν. Και λέω, πόση ευγνωμοσύνη πρέπει να νιώθουμε με αυτούς όλους που έδωσαν και παρέδωσαν και φώναξαν
να σταυρωθεί ο Χριστός μας. Γιατί? Διότι ο Σταυρός έγινε η αρχή του δρόμου για τη σωτηρία μας και το τέλος του δρόμου αυτού η Ανάσταση. Αν δεν είχε υπάρξει Ανάσταση, τότε και τούτος ο Θεός θα ήταν ψεύτικος Θεός, διότι θα τον είχε καταπιεί και Αυτόν ο θάνατος. Έχει αξία ο Σταυρός, γιατί? Γιατί πέθανε εκεί πάνω μεν ο Θεός, αλλά έδωσε την ευκαιρία στο Θεό να αποδείξει τη δύναμή Του, τη θεότητά Του, το μεγαλείο Του με την Ανάστασή Του. Αυτά τώρα όλα όμως, γιατί τα έκανε ο Χριστός? Μα το είπαμε, για να μας σώσει, για να ξανανοίξει τον Παράδεισο. Με πρώτον που πήρε μέσα στον Παράδεισο, τον Λιστάκο τον καημένο, τον ταλέπορο αυτόν ληστή, ο οποίος συσταυρώνονταν με τον Χριστό και αυτός και ο άλλος ο ληστής, και ο μενάλος δεν κατάλαβε τι γινόταν γύρω του και κορόιδευε τον Χριστό, ο ένας ο ληστής όμως ένιωσε και κατάλαβε και ο ίδιος ο Χριστός του είπε: αληθώς σου λέγω, αλήθεια σου λέω, σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Αυτός ο ληστής είναι το σύμβολο ολωνών μας, που ας είχε τις αμαρτίες όλες, όλες τις αμαρτίες, και βίασε και βασάνισε και ταλαιπώρησε και έκλεψε και φόβησε και τον σταύρωναν για αυτά όλα. Αλλά το μνήστητί μου, Κύριε, θυμήσουμε, Κύριέ μου, θυμήσουμε, συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, αυτό το συγχώρεσέ με. Άνοιξε διάπλατα τον Παράδεισο για το ληστή και άνοιξε τον Παράδεισο και για όλους τους ανθρώπους, διότι, και τελειώνω, διότι θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε. Ο Χριστός δεν ήρθε και δεν τα έκανε όλα αυτά για να πάρει 5, 6, 2, 3, 100 χιλιάδες, πόσους να πάρει? Όχι, ήρθε για όλους. Και εμείς τι κάνουμε κάθε μέρα? Χάνουμε και ξαναχάνουμε και ξαναχάνουμε τον Παράδεισο. Και ξέρετε κάτι, δεν τον χάνουμε για τις αμαρτίες, τον χάνουμε για τη σκληροκαρδία μας, που δεν κάνει δύο πράγματα: τη συγγνώμη στο Θεό, τη συγγνώμη στους ανθρώπους, και ένα τρίτο, την αγάπη στο Θεό, που δεν φτάνει όμως, προσέξτε το αυτό, δεν φτάνει να φωνάζουμε στο Θεό ότι τον αγαπάμε. Όχι, 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 δεν το θέλει και το ο Θεός. Όσες φορές και αν του το πούμε, τι θέλει? Να αγαπάμε και όλους τους ανθρώπους. Χωρίς το μαζί, χωρίς το συνάνθρωπο, δεν μας θέλει μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό το μαζί, αχ αυτό το μαζί, που είναι ολόκληρη η ψυχή και η καρδιά του Θεού μας, που μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, όλους μαζί. Γι' αυτό και η μικρογραφία που είναι ο ουρανός. Τι είναι ο ουρανός? Αυτό που είμαστε κι εμείς απόψε εδώ. Οι Άγιοι, οι Άγγελοι, ο Θεός, η Παναγία και όλοι οι άνθρωποι. Αυτό είναι ο Παράδεισος.
Και ξέρετε τι είναι η κόλαση? Το μαρτύριο της μοναξιάς. Εκεί που κανένας δεν βλέπει κανέναν, κανένας δεν νιώθει κανέναν, παρά μόνο, λένε οι πατέρες, ακούει τον πόνο και τους αναστεναγμούς και τα βάσανα ολωνών. Και ξέρετε ποιος είναι ο σταυρός του καθενός μας? Αυτά τα μικρά του χαρακτήρα μας που δεν τα κάναμε θεϊκά, δεν τα κάναμε αγαπητικά, που δεν τα κάναμε όμορφα, που δεν λιώνουν για τον συνάνθρωπο και για τον Θεό μας και για τον ουρανό. Αυτά είναι ο σταυρός μας, που αν τα δεχτούμε τα δύσκολα, τότε είναι εύκολος ο δρόμος για τον Παράδεισο. Εύχομαι και προσεύχομαι όλοι να είστε στον Παράδεισο. Όλοι, 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 όλοι. Και αν δεν χωράει εμένα, θα είμαι χαρούμενος που έχετε μπει όλοι εσείς. Αύριο Σάββατο θα είμαι για εξομολόγηση από τις 10:30 το πρωί μέχρι τις 6:30 το απόγευμα. Και από την άλλη Παρασκευή και Σάββατο και μέχρι τα Χριστούγεννα θα είμαι κάθε Παρασκευή και κάθε Σάββατο να είμαι γερός, να είμαι όρθιος, που σιγά σιγά δεν το βλέπω, και θα είμαι εδώ και τις Κυριακές μετά τις λειτουργίες. Κάνα δυο Κυριακές τώρα έχω μυστήρια, βαφτίσεις και γάμος. Μετά θα είμαι όλος δικό σας. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μετά τη λειτουργία. Να είμαστε όλοι καλά. Παναγιά και ο Σταυρός να είναι κοντά μας. Και λέει το τροπάριο, Κύριε όπλων κατά του διαβόλου, τον Σταυρόν σου ημίν δέδοκας.